Λοιπόν, ο τίτλος είναι εξαιρετικά πολύπλοκος, έτσι. Και κάνοντας ένα σχόλιο πάνω στο φίλο, θα έλεγα, αυτό μου το έχει πει κάποια φίλη, δεν ξέρω ποιος υποτίθεται μεγάλος το έχει πει, αλλά λέει, αν θες να γίνει μια δουλειά, βάλ τις γυναίκες και θα γίνει. Έτσι. Αν θες να γίνει φασαρία για να το μάθει πολλοί κόσμος, βάλ έναν άντρα. Οπότε, ενδεχομένως, μάλλον εγώ, δυστυχώς, από ό,τι φαίνεται, έχω αυτό το έτσι, ταπεινωτικό ρόλο σήμερα στη συζήτηση. Και σας δείχνω εδώ μια διαφάνεια την οποία πολλές φορές χρησιμοποιώ στην τάξη. Βέβαια δεν είναι ακριβώς έτσι. Καταρχάς δεν δίνω τα ονόματα. Έτσι και αμέσως οι φοιτητές μου αναγνωρίζουν τους δύο εκ δεξιών. Είναι το δεξιό ημισφαίριο, όπως λένε. Έτσι ο Steve Jobs βέβαια και ο Bill Gates. Και παραδεχτείτε τώρα, τους άλλους δύο δεν τους ξέρετε οι περισσότεροι. Έτσι. Αλλά το προσπερνάω. Έτσι. Από την άλλη πλευρά, λοιπόν, από το αριστερό ημισφαίριο, βρίσκονται άνθρωποι και τους έβαλα επίτηδες από το αριστερό ημισφαίριο, που προσέφεραν στη διαμόρφωση όλου αυτού του ψηφιακού κόσμου διαφορετικά. Έτσι, ο ένας είναι ο Tim Berners-Lee, είναι ο άνθρωπος ο οποίος εφήβρε τον παγκόσμιο ιστό. Είναι ο τρόπος με τον οποίο εσείς αλληλεπιδράτε σήμερα το διαδίκτυο, μέσα από ένα browser και πατώντας υπερσυνδέμους κτλ. Και αυτός ήταν ένας ερευνητής στο CERN. Αυτός ο άνθρωπος δεν σκέφτηκε ποτέ ότι θα έπρεπε να κλείσει αυτόν τον κώδικα για να τον κάνει πατέντα. Σκέφτηκε αμέσως ότι αυτό θα έπρεπε να είναι κάτι το οποίο θα διαδοθεί και το CERN σαν ίδρυμα που έχει πολύ ιδιαίτερες πολιτικές στη διαχείριση αυτών των ζητημάτων. Πραγματικά είναι ένα ίδρυμα που επειδή προέρχεται προ της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενδεχομένως, έχει μια πολύ δυναμική και σημαντική κουλτούρα. Και ο τέταρτος που είναι ο αγαπημένος μου είναι ο Ρίτσαρντ Στάλμαν. Είναι ο άνθρωπος που έφτιαξε το ελεύθερο λογισμικό. Και για να γίνει το ελεύθερο λογισμικό, έκανε μια νομική επινόηση μαζί με τον Έμπεν Μόγκλεν, που ήταν η γενική άδεια δημόσιας χρήσεως. Δηλαδή, βασισμένος πάνω στο copyright, αδειοδοτούσε το προϊόν κατά τέτοιο τρόπο, ώστε παρόλο που δεν αρνούμασταν την ατομική ιδιοκτησία, το μετατρέπαμε σε κοινόχρηστο αγαθό. Έτσι. Τις όρους αυτής της άδειας σας εξήγησε πριν η Ράνια, δεν θα ανασταθώ πάρα πολύ. Θέλω να πω ότι υπάρχει ένα δεξιό ημισφαίριο και τώρα μπορούμε να κάνουμε μια αποτίμηση. Όλοι αυτοί ξεκίνησαν περίπου μαζί τη δεκαετία του 70 και τώρα μπορούμε όλοι να κάνουμε μια αποτίμηση, γιατί έχει περάσει πολύς χρόνος. Τι έκανε πραγματικά ο καθένας. Και πραγματικά τόσο ο Steve Jobs όσο και ο Bill Gates ήταν εξαιρετικά έξυπνοι άνθρωποι και μας φέραν τους υπολογιστές ίσως με τη μορφή που θέλουμε σήμερα, σαν εμπορικά προϊόντα και σίγουρα είναι ταλαντούχοι. Έτσι. Και αυτοί, όπως και ο ένας πέθανε βέβαια, ο άλλος όμως, όπως και οι άλλοι συνάδελφοί του, φτιάχνουν σήμερα bunkers και περιμένοντας την καταστροφή του κόσμου, λοιπόν, τον οποίο έχουν διαμορφώσει οι εμπολείς. Έτσι. Και όλοι αυτοί έχουν ένα άλλο χαρακτηριστικό, έτσι, το οποίο ίσως δίνει μια μεγαλύτερη, πλησιάζει αυτά που είπατε εσείς οι κυρίες για την εκπαίδευση. Εγώ θα το πω με πάρα πολύ απλά λόγια. Γιατί γίνανε άνθρωποι που ήταν δημιουργικοί, κατάφεραν να εξελίξουν την τεχνολογία και να τη φέρουν έτσι σε αυτό το επίπεδο, να την εκλαϊκεύσουν. Και τότε, λοιπόν, για όσους είναι εδώ πιο μεγάλοι, θυμόνται ότι υπήρχαν οι υπολογιστές IBM, έτσι, οι οποίοι μάλιστα πολλές φορές νοικιάζονταν στα ιδρύματα. Και, εν πάση περιπτώσει, για να έχεις πρόσβαση, έτσι, ήταν πάρα πολύ αυστηρές οι συνθήκες. Συνεπώς, οι άνθρωποι δεν μπορούσαν να πειραματιστούν. Και όλη αυτή η γενιά προήλθε από ένα προϊόν, έτσι, είναι ο Alter 88.000 που έφτιαξε ο Ed Roberts, ένας άνθρωπος που έφτιαχνε calculators, είχε μια μικρή εταιρεία που έφτιαχνε calculators και φτιάχνοντας αυτόν τον υπολογιστή, ο οποίος ήταν ένας υπολογιστής, ήταν ένα kit, έτσι, και συναρμολογούσε τον πρώτο ατομικό υπολογιστή. Αυτός ο ατομικός υπολογιστής βγήκε στο Popular Electronics, ένα περιοδικό δηλαδή για τους ερασιτέχνες, έτσι. Και το πρώτο προϊόν που έφτιαξε η Microsoft περίφημη ήταν το πρόγραμμα, το λειτουργικό αυτού του υπολογιστή που βλέπετε εδώ. Να λοιπόν, γιατί για να μάθεις κάτι, όπως για να ζωγραφίσεις, πρέπει να βουτήξεις τα χέρια σου στην μπογιά. Έτσι, να κάτσεις να αναμίξεις τις μπογιές. Έτσι, και για να μάθεις κάτι που αφορά την τεχνολογία, πρέπει να έχεις το δικαίωμα αυτό το κουτί να είναι ανοιχτό σε σένα. Να μπορείς να το σπάσεις, να το ανασυνθέσεις, να το κάνεις ό,τι θέλεις. Αυτή στην ουσία είναι η εκπαιδευτική αξία του ανοιχτού, αν θέλουμε να μιλήσουμε μόνο για την εκπαίδευση. Αλλά η διάσταση της εκπαίδευσης δεν είναι μόνο. Έτσι, θα μιλήσω μετά για την πολιτική διάσταση. Και για όσους είναι λίγο μεγαλύτεροι, έτσι, ή εν πάση περιπτώσει ήταν παιδιά την δεκαετία του 70, δεν ξέρω αν παίξετε με αυτό το παιχνίδι. Υπάρχει κάποιος που έπαιξε με αυτό το παιχνίδι? Όχι. Τέλος πάντων. Οκ, μόνο εγώ έπαιξα. Ξέρω ότι έπαιξαν πάρα πολλοί άνθρωποι που μετά αγαπήσαν τα ηλεκτρονικά και γίνανε μάστορες. Και πάρα πολλοί άνθρωποι που αργότερα, εγώ ακολούθησα τελείως άλλο κλάδο,
Αλλά ήταν ένας, για τους λόγους που δεν αισθάνομαι σήμερα καθόλου αμόρφωτος όταν διαλύω μια συσκευή. Και κάπως έτσι παίξανε κάποιοι φοιτητές πριν από μερικά χρόνια στο Fab Lab Athens, στην αρχιτεκτονική σχολή, χωρίς καμία άλλη βοήθεια πέρα από τα εκ των ενόντων στοιχεία που υπήρχαν στη σχολή, μεταξύ αυτών και ένας 3D printer. Και νομίζω ήταν ο μοναδικός, οπωσδήποτε το Πολυτεχνείο έχει ένα εργαστήριο με πολύ σοβαρά μηχανήματα, αλλά αυτός ήταν ένας μικρός printer που υπήρχε εκεί στην έδρα. Και οι φοιτητές αυτοί τη σκέφτηκαν ότι, ρε παιδί μου, πρέπει να έχει ο καθένας ένα βραχείο να μπορεί να παίζει. Έτσι, να μπορεί να παίζει, να το χρησιμοποιεί ένα ρομποτικό βραχείο, έτσι για να σχεδιάζει, να κάνει. Άρα, να φτιάξουμε ένα πολύ στενό βραχείο για να μπορεί ο καθένας να πειραματίζεται. Και αν δείτε εδώ το πρώτο, ένα από τα πρωτότυπα, είναι φτιαγμένο με χαρτόν. Και δίπλα βλέπετε ένα από τα πρώτα πρωτότυπα, που είναι φτιαγμένο με printed κομμάτια. Και μετά βλέπετε ένα άλλο, πιο εξελιγμένο μοντέλο, που είναι το μοντέλο αυτό. Είναι ένα μοντέλο με 7 εκτυπώσιμα κομμάτια σε έναν 3D printer, έτσι, και μιλάμε για ένα κόστος χαμηλότερο από τα 100 ευρώ. Έτσι. Βάζοντας λοιπόν αυτό το σύστημα μέσα σε ένα σχολείο ή μέσα σε ένα εργαλείο, εν πάση περιπτώσει ακόμα και αν έχεις τη δυνατότητα να το αγοράσεις, έτσι μπορείς να αρχίσεις να παίζεις με ένα βραχείο. Και το κάνανε αυτό χρησιμοποιώντας αυτά τα μικρά boards που βλέπετε εδώ πέρα, είναι το λεγόμενο ανοιχτό υλικό, έτσι. Το Arduino είναι αυτό που κρατάει ο άνθρωπος εδώ στα χέρι του, έτσι, το Raspberry Pi που το είδατε πριν, και αυτά δεν είναι απλώς ηλεκτρονικά πια. Έτσι, αυτή η συζήτηση ξεφύγει. Από κάτω βλέπετε ένα από τα 60 ανοιχτά αυτοκίνητα που υπάρχουν πια, και δίπλα βλέπετε ένα ανοιχτό υλικό τρακτέρ, έτσι. Αυτή τη στιγμή υπάρχει ομάδα που προσπαθεί να φτιάξει ανοιχτό μαγνητικό τομογράφο. Για να μην συζητήσω λοιπόν παραπέρα, θα πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας ότι πάρα πολλά από αυτά τα project πια δεν γίνονται από παθιασμένους ερασιτέχνες. Γίνονται από παθιασμένους φοιτητές, μεταδιδακτορικούς και έδρες και κυβερνήσεις οι οποίες επισήμως χρηματοδοτούν προγράμματα τέτοια για την ανάπτυξη ανοιχτού υλικού. Και θα ήθελα να σας δείξω πώς εξελίσσεται σήμερα αυτή η κατάσταση από αυτά τα παιδιά που ξεκίνησαν παίζοντας με τα χαρτόνια πριν λίγα χρόνια. Είναι ένα πιο όριμο μοντέλο, παρουσιάστηκε πριν λίγο καιρό σε μια διεθνή συνάντηση, και βέβαια οι άνθρωποι έχουν αυτή τη στιγμή τους έχει γίνει πρόταση να εγκατασταθούν αμέσως για να ξεκινήσουν την παραγωγή στο Hong Kong. Έτσι. Εδώ θα πρέπει λίγο να αναρωτηθούμε ποια εργαλεία είχε δημιουργήσει η ελληνική πολιτεία για αυτούς τους ανθρώπους από το ξεκίνημά τους, έτσι, μέχρι το σημείο που βρισκόμαστε σήμερα. Έτσι, γιατί ακούω πάρα πολλά innovation hubs και θερμοκοιτίδες και κολαπτήρια κτλ. Και δεν βλέπω πραγματικά τι βγαίνει. Και η μεγάλη καινοτομία αυτού του ρομπότ είναι ένα ρομπότ το οποίο σήμερα τέτοια ρομπότ κοστίζουν 25 με 50 χιλιάδες, έτσι. Οπωσδήποτε είναι πιο μεγάλα, είναι βιομηχανικά, που να είναι πανάκριβο το σέρβις η εταιρεία, σου χαλάσει, είσαι πραγματικά σε πολύ μεγάλο μπελά, έτσι. Αυτό λοιπόν είναι ένα πράγμα που θέλουν να το διαθέσουν με ανοιχτές τεχνολογίες, δηλαδή έχει την πρόσβαση, μπορεί να μάθουν ένα story, δηλαδή πώς θα δουλεύουν με αυτό το πράγμα, έτσι, και επειδή θα έχει ένα πολύ μικρό, πραγματικά πολύ μικρό κόστος, που ούτε καν συγκρίνεται με τα ποσά που ακούσατε, θα μπορούσε να είναι διαθέσιμο για αυτές τις πολύ μικρές επιχειρήσεις, έτσι, που κάνουν επαναλαμβανόμενες εργασίες, και ένας βραχίωνας θα μπορούσε να ταξινομήσει καλύτερα τα καλαμπόκια ή να βάλει την κρέμα πάνω στο μικρό παστάκι. Και αυτό είναι το μέλλον της παραγωγής ούτως ή άλλως. Είναι τα ρομπότ τα οποία συνεργάζονται με τους ανθρώπους. Και τώρα έρχομαι για να μιλήσουμε λίγο πιο πολιτικά, γιατί αυτό ήταν μόνο η σκοπιά εκπαιδευτική για το πώς γίνεται ο δημιουργός, πώς γίνεται ο εφευρέτης, πώς διαμορφώνεται το δημιουργικό άτομο παίζοντας μέσα από τις ανοιχτές τεχνολογίες. Και είναι ο φίλος μου ο Ρίτσαρντ Στάλμαν. Ο Ρίτσαρντ Στάλμαν λοιπόν ήταν εδώ πριν ένα χρόνο και μίλησε στο Ινστιτούτο. Δεν ξέρω πόσοι από εσάς ήσασταν εδώ. Και μας μίλησε για το ελεύθερο λογισμικό. Και ένα βασικό σημείο, και θα σας πω ένα απόσπασμα μόνο από την ομιλία του, είναι ακριβώς όπως υπόθηκε μέσα σε αυτή την, όχι σε αυτή την αίθουσα, σε μια άλλη αίθουσα, αλλά στην εκδήλωση του Ινστιτούτου. Τα σχολεία, λέει, πρέπει να διδάσκουν το ελεύθερο λογισμικό. Και πρέπει επίσης να διδάσκουν στους μαθητές τους λόγους για τους οποίους γίνεται αυτό. Τους λόγους για τους οποίους γίνεται αυτό. Πρέπει να διδάξουμε στην κοινωνία να είναι δυνατή και όχι αβοήθητη. Το να διδάσκει κανείς τους μαθητές να χρησιμοποιούν ιδιόκτητο λογισμικό είναι σαν να τους διδάσκει να καπνίζουν.
πρόκειται για εμφύτευση της εξάρτησης μέσα στην κοινωνία. Είναι και τα δύο κακά για τον ίδιο λόγο. Τα σχολεία δεν πρέπει ποτέ να διδάσκουν τη χρήση ενός μη ελεύθερου λογισμικού. Και όταν λέω σχολείο, εννοώ τα πάντα. Από την νοσηλευτική μέχρι το πανεπιστήμιο ή την εκπαίδευση των ενηλίκων. Αλλά υπάρχει μια βαθύτερη αιτία, και αυτή είναι ότι τα σχολεία πρέπει να διδάσκουν συνήθειες συνεργασίας. Να διδάσκουν στους ανθρώπους να είναι άξια μέλη της κοινωνίας. Άρα κάθε σχολείο πρέπει να έχει τον κανόνα. Αν φέρεις λογισμικό στην τάξη, δεν μπορείς να το κρατήσεις για τον εαυτό σου. Πρέπει να το μοιραστείς με την υπόλοιπη τάξη, συμπεριλαμβανομένου του κώδικα, σε περίπτωση που κάποιος θέλει να μάθει. Αυτή η τάξη είναι ένα μέρος που μοιραζόμαστε τη γνώση μας, συμπεριλαμβανομένου και του κώδικα, μαζί με το εκτελέσιμο πρόγραμμα, ώστε και οι άλλοι μαθητές να μάθουν από αυτό. Συνεπώς, δεν είναι απλώς ούτε ζήτημα κόστους. Είναι ζήτημα φιλοσοφίας. Είναι ζήτημα πολιτικής ιδεολογίας. Είναι ζήτημα του τι η αριστερά επιδιώκει σε αυτόν τον κόσμο και πώς θέλει να ενσωματώσει, κάτω από ποιες σχέσεις θέλει να ενσωματώσει την τεχνολογία. Και ευτυχώς σήμερα μπορούμε να κάνουμε αυτή την αλλαγή. Γιατί υπήρχαν οι άνθρωποι που χτίσαν όλη αυτή την υποδομή, μια τεράστια υποδομή, που αποτελεί υποδομή παραγωγής. Έτσι. Και ο κόσμος του GNU Linux είναι εκεί. Έτσι. Μπορούμε σήμερα να το εγκαταστήσουμε στους υπολογιστές μας χωρίς να το αγοράσουμε καν. Δεν έχει σχηματιστεί μόνο από παθιασμένους προγραμματιστές, αλλά έχει σχηματιστεί και από ένα ολόκληρο επιχειρηματικό οικοσύστημα που έχει καταλάβει ότι είναι προς το συμφέρον του να δημιουργήσει μια βάση κοινής τεχνολογίας, δημόσιας τεχνολογίας, προκειμένου να μπορέσει να προχωρήσει. Έτσι, σήμερα οι περισσότερες συσκευές σας, εκτός μόνο από τον ατομικό υπολογιστή, κυρίως τρέχουν πάνω σε αυτή τη βάση. Έτσι. Έχετε τηλέφωνα που τρέχουν, το Android, έχετε τηλεοράσεις, σχεδόν όλες οι smart τηλεοράσεις τρέχουν με πυρήνα Linux. Απλώς οι περισσότεροι από εσάς δεν το έχετε αντιληφθεί, γιατί σε ένα μόνο σημείο, πολύ κομβικό βέβαια, στον ατομικό σας υπολογιστή, πιθανότατα έχετε Windows. Και μπορούν σήμερα αυτά να γίνουν. Έτσι, μέσα στο ίδιο το Υπουργείο υπάρχει μια ομάδα η οποία ετοίμασε αυτές τις διανομές για την εκπαίδευση. Υπάρχει έτοιμη διανομή, έτσι, για το γυμνάσιο, για το λύκειο, για τα μεταλλικιακά. Και μάλιστα διανομή υπό ανάπτυξη που αφορά τα άτομα για την ειδική αγωγή. Αυτά έχουν διαμορφωθεί από δημόσιους υπαλλήλους, αυτούς που οι άλλοι βρίζουν. Από δημόσιους υπαλλήλους και συνεργάτες που βρίσκονται κοντά τους, εθελοντές. Και εγώ προσωπικά άκουσα προηγουμένως τις ειδήσεις πριν από μερικές μέρες για τον Πρωθυπουργό, ο οποίος έδωσε συγχαρητήρια σε έναν υπάλληλο του ΟΑΕΔ. Ήθελα να ξέρω αν πραγματικά έχει πει κανείς μια κουβέντα για συγχαρητήρια σε αυτούς τους ανθρώπους. Έτσι, που έχουν δώσει σήμερα τη δυνατότητα οποιοδήποτε εκπαιδευτικός το θελήσει να κατεβάσει μια φιλτραρισμένη διανομή από το Υπουργείο, έτσι, και να την εγκαταστήσει στον υπολογιστή που σήμερα έχει Windows XP, που δεν συντηρούνται, γιατί δεν έχει ανανεωθεί ο εξοπλισμός, και να χρησιμοποιήσει τον υπολογιστή με ασφάλεια και μεγάλη αποτελεσματικότητα. Συνεπώς, οι άνθρωποι υπάρχουν, οι δυνατότητες είναι εκεί, άρα δεν μένει παρά να μάθουν όλοι οι εκπαιδευτικοί στη χώρα, να μπει αυτή η πολιτική, έτσι, ότι τα πράγματα είναι έτοιμα και ξεκινήστε να τα εφαρμόζετε. Και αν θέλουμε να πάμε παραπέρα, από τα πλούσια ερευνητικά ιδρύματα που έχουμε, με τις τρομερές δυνατότητες στη τεχνολογία των υπολογιστών, να αναθέσουμε σε κάποιο ίδρυμα μαζί με το Υπουργείο, έτσι, να κάνει με τακτικό χρόνο, έτσι, τη συντήρηση όλης αυτής της υποδομής, της δημόσιας διανομής για την παιδεία. Και έρχομαι τώρα λίγο να σκεφτούμε τι ακριβώς γίνεται πολιτικά στην εκπαίδευση. Έτσι, να σκεφτούμε πού βρίσκεται η άλλη και πού μάλλον θα έπρεπε να βρίσκεται η αριστερά. Ας σκεφτούμε λίγο τι έγιναν όλα αυτά τα μνημονιακά χρόνια μέχρι το 2015, τι γινόταν μέσα στην εκπαίδευση. Έτσι, μεταρρυθμίσεις, έτσι, οι οποίες εντείναν τον ανταγωνισμό μέσα στο σχολείο. Έτσι, τα παιδιά θα δίνανε θέματα και αυτό και συνεχώς εξετάσεις και τέτοια. Γιατί για να βρούμε τους άριστους, έτσι, δηλαδή αυτοί που θα μπορούσαν να ανταπεξέλθουν σε ένα εξοντωτικό μηχανισμό εξετάσεων, έτσι, που συνήθως είναι αυτοί που μπορούν να είναι από οικογένειες που θα υποστηρίζονται τα παιδιά, όπως καταλαβαίνετε, και τους άλλους σιγά σιγά να τους στέλνουμε, έτσι, στον ΚΕΑΔΑ. Να αρχίσουμε να επιμένουμε σε μια αξιολόγηση η οποία θα είχε, έτσι, αυτά τα κριτήρια, έτσι, τα οποία ήταν πολύ συγκεκριμένα, έτσι, για να σπρώχνουν κάποιους ανθρώπους, για να διαχωρίζουν. Να διαχωρίζουν την κοινότητα στους αποτυχημένους και στους άριστους. Και σιγά σιγά να διαμορφώσουν μια κουλτούρα που θα διαμόρφωνε ίσως και τα εκπαιδευτικά ιδρύματα των προφυρογέννητων, έτσι, και τα προεκπαιδευτικά ιδρύματα του Λαουτζίκου. Και υπάρχει μια διαφορά στη γνώση
των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, των προφυρογέννητων και των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων του Λαουτζίκου. Εκεί που θα πάει ο Λαουτζίκος, έτσι θα πρέπει να παίρνει δεξιότητες, όχι γνώση. Έτσι. Εκεί που θα πάνε οι προφυρογέννητοι και θα γίνεις μηχανικός, θα μάθεις και κοινωνιολογία. Εκεί που θα πάει ο Λαουτζίκος, πρέπει να έχει μόνο κατσαβίδι. Και ένας τρομερός αγώνας εμπορευματοποίησης. Έτσι. Φροντιστήρια, δηλαδή δεν συζητάμε μόνο για τα φροντιστήρια, συζητάμε για μια τρελή εμπορευματοποίηση που συμβαίνει μέσα στην αγωτή εκπαίδευση μεταπτυχιακά, μεταπτυχιακά, με το ένα μετάλλο. Και θα σας πω και το πιο αστείο από όλα, έτσι είναι πια όλος αυτός ο κύκλος που συμβαίνει στους ίδιους εκπαιδευτικούς, ακόμα και στους καθηγητές πανεπιστημίου, έτσι. Είναι μια στιγμή εμπορευματοποίηση όλο το κύκλωμα των εκδοτών και των δημοσιεύσεων, έτσι, όπου προσπαθούν όλοι οι ακαδημαϊκοί να αποκτήσουν υψηλούς αριθμούς δημοσιεύσεων σε μια καλά στημένη εμπορευματοποιημένη business. Και τώρα τελευταία λαμβάνω και διάφορα άλλα mails που εμπορευματοποιούν τα συνέδρια. Με την έννοια πολύ της μόδας τώρα να φτιάχνουν συνέδρια, ξέρω εγώ, με πολύ ωραία ονόματα, στα οποία σε καλούν, επειδή σε ανακάλυψαν, που με ανακάλυψαν, δεν ξέρω, να είσαι λέει πρόεδρος σε ένα session και να κατεβάσεις και ένα paper, εν πάση περιπτώσει, συνέδριο, και ότι αυτό σου εξασφαλίζουμε ότι θα είναι και στα records, ας πούμε, θα μπει στο Scopus και στα διάφορα συστήματα. Μιλάμε λοιπόν για ένα σύστημα το οποίο έχει πραγματικά αρχίζει και ξεφεύγει από οποιοδήποτε πλαίσιο της λογικής και χάνει τελείως τα ποιοτικά του χαρακτηριστικά. Απ' την άλλη, πιστεύω ότι μέσα αξίες της αριστεράς είναι η πρόθεση της συνεργασίας. Έτσι, η αντίληψη ότι η γνώση και η εκπαίδευση πρέπει να αποτελούν ένα κοινό αγαθό, όχι μια κρατική υπηρεσία. Ένα κοινό αγαθό, και αυτό έχει μεγάλη διαφορά. Ασχέτως αν το κράτος έχει υποχρέωση να διαμεσολαβήσει και να οργανώσει αυτή τη διαδικασία. Ότι θα πρέπει να υπάρχει μια αξιολόγηση, αλλά αυτή η αξιολόγηση θα πρέπει να είναι όχι στην κατεύθυνση του πόσο, έτσι, όχι μόνο στην κατεύθυνση του πόσο ή πόσα papers ή οτιδήποτε, αλλά στην κατεύθυνση της ποιότητας. Τι ακριβώς έχει συμβεί εδώ? Φτιάξαμε δημιουργικούς ανθρώπους. Φτιάξαμε ανθρώπους που έχουν μια σφαιρική αντίληψη για την κοινωνία. Και είναι μια εκπαίδευση η οποία δημιουργεί κοινωνική συνοχή και προωθεί όσο δυνατόν τις ίσες ευκαιρίες σε έναν κόσμο που βέβαια η ρητορική των ίσων ευκαιριών είναι πάρα πολύ δύσκολη, γιατί ξεκινάνε πια από λέω ένα και αυξηνόμενες οικονομικές και κοινωνικές ανισότητες. Και παραφράζοντας λοιπόν μια αγγλική παροιμία, λέει: δώσε σε έναν άνθρωπο ένα ψάρι για να τον ταΐζει για μια μέρα, μάθε να ψαρεύει και θα τον ταΐζει μια ζωή. Που δυστυχώς έχει πάψει πια να ισχύει αυτή η παροιμία, γιατί όπως λένε οι φίλοι μου παρακάτω, λέει, θα πρέπει, λέει, σε αυτή την περίπτωση να μην έχει μολυνθεί το νερό και επίσης η ακτή να μην έχει καταληφθεί για την ανάπτυξη. Έτσι. Και καταλήγει λοιπόν σε μια εξέλιξη αυτής της παροιμίας. Λέει, δώσε σε κάποιον τη δυνατότητα να σκεφτεί κριτικά και να είναι πολιτικά όριμος, συνειδητός. Και τότε οτιδήποτε συμβεί θα έχει τον τρόπο να το αντιμετωπίσει. Και πιστεύω ότι η αριστερά, θα ήθελα να πιστεύω ότι η αριστερά μια τέτοια παιδεία ονειρεύεται. Και θα ήθελα να ξαναρθώ στο φίλο μου τον Ρίτσαρντ τον Σάλμαν, έτσι. Και να σας πω ότι ξέρω ότι πάρα πολλοί από εσάς κάθεστε τώρα και λέτε είναι κάτι τρελή εδώ πέρα, οι οποίοι ασχολούνται, ας πούμε, με τα κομπιούτερ, έτσι, και μας μιλάνε για ένα ελεύθερο λογισμικό, τι είναι ακριβώς το πράγμα, δεν ξέρουμε, έτσι. Λοιπόν, σας πληροφορώ ότι είναι μια πολύ προσωπική σας υπόθεση, έτσι. Γιατί δεν είναι μόνο ο υπολογιστής σας, δεν είναι μόνο το κινητό σας. Όλες οι συσκευές σιγά σιγά θα γίνουν έξυπνες. Εντός εισαγωγικών. Χαζές θα γίνουν ό,τι τους πούμε εμείς. Sit in, sit out. Ό,τι σκατά τους δώσουμε, αυτό θα κάνουμε. Εντάξει. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, αυτές οι δίθεν έξυπνες συσκευές από κάποιον φτιάχνονται και προγραμματίζονται. Και το ερώτημα στην ουσία που σας θέλει ο Ρίτσαρντ Στάλμαν δεν είναι τα τεχνικά. Τα τεχνικά είναι η τεχνική επίλυση του πολιτικού προβλήματος. Αν ο κώδικας θα είναι ανοιχτός, αν είναι, θα είναι έτσι, θα είναι κοκορέτσι. Έτσι. Το πολιτικό πρόβλημα είναι ένα. Ποιος ελέγχει αυτή τη διαολεμένη συσκευή? Την ελέγχετε εσείς ή την ελέγχει κάποιος άλλος για σας? Αν θέλετε να την ελέγχετε εσείς, είναι υποχρεωτικό ότι αυτή η συσκευή θα τρέχει πριν να πρέπει σε ένα διάφανο κώδικα, σε μια διάφανη διαδικασία. Τον οποίο μπορείτε να ελέγξετε, αν όχι εσείς γιατί δεν έχετε την ικανότητα, έτσι, ο φίλος σας ή η κοινότητα ή κάποιο ίδρυμα ή κάποιος άλλος. Λοιπόν, και γιατί πρέπει να έχετε τον έλεγχο αυτής της συσκευής? Γιατί αν δεν έχετε τον έλεγχο της συσκευής, σας επιβάλλονται σχέσεις εξουσίας. Έτσι, σαν αυτές τις σχέσεις εξουσίας που δείχνει πάρα πολύ ωραία σε αυτές τις διαφάνειες που έχω δανειστεί από την ομιλία του, και σαν αυτό το e-book reader,
με την πραγματική ιστορία της διαγραφής, έτσι, του βιβλίου του George Orwell 1984, με το πάτημα ενός κουμπιού, αξιοποιώντας την πίσω πόρτα που έχει ο συγκεκριμένος αναγνώστης εταιρείας και μπορεί να τον έχετε αγοράσει κιόλας. Και αυτό κρύβει από πίσω ένα καινούριο μοντέλο. Ένα καινούριο μοντέλο που ζούμε εδώ και κάποιες δεκαετίες και που αποτελεί και μια αναστροφή των σχέσεων ιδιοκτησίας στο σύγχρονο καπιταλισμό. Αυτό που τον λέω εγώ λίγο λαϊκά τσιφλικό καπιταλισμός. Έτσι, γιατί δεν είναι ο καπιταλισμός της ελεύθερης αγοράς και του ανταγωνισμού κτλ. Αυτά είναι μια δημαγωγία, έτσι, η οποία προσπαθεί να κάνει, πώς τον λένε, θελκτικό αυτό που συμβαίνει σήμερα. Δεν συμβαίνει αυτό σήμερα. Σήμερα μιλάμε για την διαμόρφωση ενός καπιταλισμού που ποντάρει πάνω στο μονοπόλιο. Έτσι. Η αρπαγή της γης, η αρπαγή του νερού, του φυσικού μονοπωλίου για να βγάλουμε κέρδος, έτσι, και η εκμετάλλευση μέσω του μονοπωλίου των δικτυακών σχέσεων. Πώς γίνεται αυτό, έτσι? Γίνεται με αρχιτεκτονικές που είναι πιο άορατες για σένα. Θες να στείλεις ένα μήνυμα στον άλλον. Κάθε μήνυμα που στέλνεις είναι το ίδιο. Να, εδώ είναι ένα μήνυμα λοιπόν που ξεκινάει από ένα χρήστη, έτσι, ας πούμε ένα email ή ένα messaging στο κινητό, έτσι, περνάει από την εταιρεία στην οποία έχεις δώσει την εξουσιοδότησή σου να διαβάζει τι έγραψες, έτσι, και μετά πηγαίνει στον άλλο χρήστη. Αυτό το μήνυμα δεν είναι καθόλου το ίδιο μήνυμα με το μήνυμα που θα έστελνες κατευθείαν στον άλλο χρήστη. Έχει εμφανιστεί εδώ ο γενικός ενδιάμεσος. Ο γενικός ενδιάμεσος, το μήνυμα είναι του τσιφλικού καπιταλισμού, έτσι, είναι η Google. Ο γενικός ενδιάμεσος στα ταξί είναι η Uber, στο κοινωνικό δίκτυο και στην ανταλλαγή φωτογραφιών και τα λοιπά είναι η Facebook και ούτω καθεξής. Έτσι. Βιομηχανίες λοιπόν που αναπτύσσονται, έτσι, και αρχίσουν και βεβαίως καταστρέφουν και άλλους παραδοσιακούς κλάδους της οικονομίας και γι' αυτό δημιουργεί και μια πολύ μεγάλη αλλαγή. Και δεν είναι μόνο αυτό. Είναι ότι οι ροές της πληροφορίας γίνονται με τέτοιο τρόπο. Ας πούμε σήμερα, και αυτό είναι πολύ σημαντικό να το σκεφτούμε για την ευρωπαϊκή προοπτική ή για μια αριστερά που μιλάει για μια ευρωπαϊκή προοπτική της χώρας ή της Ευρώπης στον κόσμο, οι τηλεπικοινωνίες αυτές περνάνε κατά κύριο λόγο μέσα από τις ΗΠΑ. Πόσοι από εσάς έχετε Gmail, έτσι? Πρέπει να ξέρετε πολύ καλά ότι όλα αυτά έχουν περάσει μια βόλτα από την άλλη Ήπειρο. Έτσι. Και με αυτόν τον τρόπο μπορούν οι ΗΠΑ να επιβλέπουν τους πολίτες του υπόλοιπου κόσμου. Και μάλιστα δεν έχουν ούτε καν νομοθεσία που να σας προστατεύει. Και μάλιστα με τον πρόεδρο Τραμπ, η διαδικτυακή σας περιήγηση μπορεί να γίνει αντικείμενο αγοροπολισίας χωρίς ενδιασμούς. Αυτό σημαίνει ότι ό,τι κάνατε χθες και προχθές κάνοντας Google Search, σήμερα διακινείται πίσω από τα μάτια σας σε χρηματιστήρια μεταξύ εταιριών. Κάποια ωραία μέρα, έτσι, αν είστε πολιτικός ακτιβιστής, αν είστε πολιτικός, αν είστε κάτι άλλο, ή είστε ένα δημόσιο πρόσωπο που θέλει να φυγεί, θα μπορούσε μια οποιαδήποτε εταιρεία να έχει βρει τι ακριβώς έχετε ψάξει στο διαδίκτυο και να το χρησιμοποιήσει. Σήμερα, συμπτωματικά, δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα των Συντακτών ένα άρθρο για την κατάσταση της Ευρώπης, έτσι, που ουσιαστικά λέει ότι η Ευρώπη έχει μετατραπεί σε μια ψηφιακή αποικία, γεγονός το οποίο δεν έχει μόνο τεράστιο οικονομικό κόστος, αλλά έχει και προβλήματα πραγματικά εθνικής κυριαρχίας και ασφάλειας της Ηπείρου. Νομίζω ότι υπάρχουν και κάποια αντίτυπα από αυτό το δέλτιο έξω, οπότε όποιος θέλει το παίρνει, γιατί δεν θα είναι σίγουρα όλο στην Εφημερίδα των Συντακτών, θα είναι μόνο μία περίληψη αυτής της έκθεσης. Και θα ήθελα να το κρατήσετε μέσα στο μυαλό σας αυτό το ζήτημα, γιατί υπάρχουν και άλλα ζητήματα. Έτσι. Το ελεύθερο λογισμικό μπορεί να ξεκίνησε στην Αμερική, αλλά σήμερα το ελεύθερο λογισμικό υποστηρίζεται πολύ στην Ευρώπη, υποστηρίζεται μέσα πια και από κοινωνικούς κύκλους και μέσα στην Κομισιόν, γιατί αισθάνονται ότι υπάρχουν ευρύτερα ζητήματα σήμερα που πρέπει να αντιμετωπιστούν. Και δεν είναι μόνο το ελεύθερο λογισμικό. Δεν βρίσκεται μόνο, μάλλον, στο κλειστό και το ιδιόκτητο λογισμικό ο τρόπος να εξουσιάσεις κάποιον. Βρίσκονται σε πάρα πολλά κρυμμένα πράγματα μέσα σε αυτόν τον περίπλοκο δικτυακό κόσμο. Ένα από τα παραδείγματα είναι η τοπολογία του δικτύου πάνω στο οποίο λειτουργείς. Έτσι, αυτό είναι ένα συγκεντρωτικό δίκτυο. Ο κεντρικός ενδιάμεσος τα κερδίζει όλα. Σας ελέγχει όλους. Έτσι, αριστερά βλέπετε μια φωτογραφία που λέει τι ακριβώς συμβαίνει όταν διαβάζεις μια αναλογική εφημερίδα και τι συμβαίνει όταν διαβάζεις στο ίντερνετ. Έτσι, σε παρακολουθούν διάφοροι τύποι, λέει Facebook, η NSA κτλ. Συνεπώς, έχει διαμορφωθεί ένας κόσμος, έτσι, που έχει πολύ διαφορετικές οι σχέσεις εξουσίας διαμορφώνονται
από έναν τρόπο στον άνθρωπο που δεν είναι λίγο ενημερωμένος, δεν είναι απόλυτα ευδιάκριτος. Και βλέπετε εδώ διάφορες τοπολογίες δικτύων. Για αυτούς που είναι πιο εξοικειωμένοι με τα μαθηματικά, μπορεί να καταλάβετε, αλλά δεν θέλει μεγάλη φαντασία να καταλάβετε ότι εκεί που βλέπετε τις μεγάλες φούσκες είναι κόμβοι που ελέγχουν περισσότερο από θα πρέπει την κατάσταση. Αντίθετα, βλέπετε στη μία άκρη ένα κατανεμμένο δίκτυο που λίγο πολύ σημαίνει ότι όλοι περίπου είναι ισοδύναμοι. Έτσι. Συνηθίζω να λέω ότι αυτή είναι η αρχιτεκτονική της αριστεράς. Ακόμα και στην τοπολογία του δικτύου υπάρχει αριστερά και δεξιά. Και θα πρέπει να αποφασίσετε με ποιους είστε. Η αρχιτεκτονική της αυτοδιαχείρισης ή η αρχιτεκτονική της εξουσίας. Όταν μπαίνετε και κάνετε την αναζήτηση, μια μηχανή αναζήτησης, στη μία περίπτωση πηγαίνετε σε ένα κεντρικό σερβερ, εκεί καταγράφονται πολύ ωραία τα στοιχεία σας. Είναι αυτή η λύση υποχρεωτική? Όχι. Υπάρχουν εναλλακτικές λύσεις. Να, εδώ βλέπετε μια ανεπτυγμένη μηχανή αναζήτησης, έτσι, η οποία πηγαίνει σε κατανεμμένο δίκτυο. Θα πρότεινα, αν υπάρχει κάποιος που μπορεί να το μεταφέρει στην ελληνική κυβέρνηση, ότι η δημιουργία μιας μηχανής αναζήτησης αποκεντρωμένης αποτελεί για τη χώρα, ξεκινώντας για τη χώρα, αν και θα υπάρχουν πάρα πολλές διεθνείς συνεργασίες που θα συνεργαστούν σε αυτό, αποτελεί μείζωνα εθνική προτεραιότητα. Μείζωνα για εθνική προτεραιότητα για την προστασία της δημοκρατίας και των Ελλήνων πολιτών που τρέχουν πάνω στη γνωστή μηχανή αναζήτηση σήμερα της αναζήτησης τους. Επίσης, τα κοινωνικά δίκτυα μπορούν κάλλιστα να είναι αποκεντρωμένα. Να είναι αποκεντρωμένα και από πλευράς υποδομής και να εξασφαλίζεται η ιδιωτικότητα. Δηλαδή τα δεδομένα να σου ανήκουν και να το μοιράζεσαι μόνο με αυτούς που επιθυμείς και όχι να μαζεύονται σε αυτούς τους μεγάλους aggregators. Συνεπώς, οι τεχνολογικές επιλογές που κάνουμε, έτσι, δεν είναι αν μου ήρθε το μήνυμα ή δεν μου ήρθε. Υπάρχει μια διαδικασία από πίσω η οποία δημιουργεί τελείως διαφορετικές σχέσεις της εξουσίας. Γι' αυτό κοιτάζομαι με μεγάλα και γουρλωμένα μάτια τους αριστερούς που μου λένε «Μα το iPhone μου δουλεύει τέλεια, ενώ το δικό σου είναι χειρότερο». Και τους κοιτάζω πραγματικά με τα μάτια ορθάνυχτα. Έτσι, γιατί πολύ περισσότερο αν ανήκεις στην αριστερά, έχεις έναν χώρο που έχει χύσει αίμα και έχει κάνει θυσίες. Δεν καταλαβαίνω λοιπόν ποια είναι η θυσία που θα κάνουν αν έχουν μια εφαρμογή με λιγότερο ωραία εικονίδια. Έτσι. Και αποφεύγοντας πραγματικά την εγκαθίδρυση όλης αυτής της εξουσίας. Απειλή για τη δημοκρατία. Οι συσσωρευτές των fake news. Έτσι. Κάθονται και μας λένε, θα βάλουμε, λέει, ένα κάρο φίλτρο, θα κάνουμε τα πάντα εμείς για να παίρνετε τις υπηρεσίες μας. Έκανα προχθές ένα tick στα Google News είναι αυτά. Έτσι, απλώς θα σας πω με ενδεικτικά. Από αυτό το screenshot που βλέπετε, το πρώτο θέμα έχει τρία θέματα. Η εφημερίδα, τι είναι αυτό το πράγμα, δεν ξέρω, και η ζούγκλα, έτσι, 2-1, το News Beast 1. Και καλά απορώ, αυτός ο aggregator, sit in, sit out είναι, έτσι, που είναι ας πούμε, θα σας πω κάτι, δεν μιλάω για την αριστερά, έτσι, να μην πω η Αυγή, καθημερινή, πού είναι ρε παιδιά, ο δημοσιογραφικός οργανισμός Λαμπράκη, πού είναι, ας πούμε, η εφημερίδα των συντακτών, πού είναι, έτσι. Απλώς, είναι πάρα πολύ σημαντικό να καταλάβουμε ότι αυτοί οι άνθρωποι ελέγχουν την εμπειρία μας και έχουν τους τρόπους με αυτόν τον τρόπο να ελέγξουν και τη συμπεριφορά μας και τα πράγματα γίνονται πιο πολύπλοκα. Γιατί τώρα είμαστε ακριβώς στην αρχή της εποχής που όλες αυτές οι έξυπνες συσκευές αρχίζουν να διασυνδέονται. Άρα το ερώτημα είναι, δεν είναι μόνο ποιος ελέγχει το κινητό σου, την τηλεόρασή σου, τον υπολογιστή σου, ποιος ελέγχει τη θέρμανσή σου, ποιος ελέγχει το θερμοσύμφωνα, ποιος ελέγχει το ψυγείο και σε λίγο θα αρχίσουμε να τρελαινόμαστε. Συνεπώς, είναι πολύ σημαντικό να πάρουμε απόφαση ότι αυτές οι τεχνολογίες είτε θα μπορούμε να τις ελέγχουν με εμείς. Δηλαδή θα είναι δημόσιες, θα είναι διαφανείς ή θα τις ελέγχουν κάποιοι άλλοι για μας. Και τότε ο τσιφλικοκαπιταλισμός θα έχει πάρει την οριστική του μορφή, έτσι, τους υπόδουλους, τους εξαρτημένους από όλες τις πλευρές, σαν εμπειρία, σαν χρήση, σαν οτιδήποτε, σαν οικονομία και τους ισχυρούς. Αυτοί θα πηγαίνουν στα πανεπιστημία των πορφυρογέννητων. Οι ενεργειακές λοιπόν υποδομές είναι το επόμενο στοιχείο που θα διασυνδεθεί ή έχει αρχίσει να διασυνδέεται μέσα από τα smart grids με όλη αυτή την ιστορία. Αυτές είναι αλλαγές που τρέχουν και θα αρχίσουν να φουντώνουν σαν χιονοστιβάδα τα επόμενα χρόνια. Και τέλος, η ίδια η βιομηχανική παραγωγή, γιατί οι περισσότεροι ίσως να μην έχετε συνειδητοποιήσει ότι αυτό που είχατε σαν εικόνα του εργοστασίου τελειώνει οριστικά μέσα σε 10-15 χρόνια. Θα είσαι γραφικός, αν θυμάσαι αυτές τις εικόνες του εργοστασίου. Μιλάμε πια για εργοστάσια, τα οποία, για χώρους παραγωγής που είναι μικρότεροι, με μικρότερες
με μικρότερο εξοπλισμό που σαφώς πια έχει φτηνίνει πάρα πολύ. Μιλάμε για παραγωγή που γίνεται on demand, που γίνεται customized, έτσι, δηλαδή personalized και οτιδήποτε. Άρα μιλάμε για πολύ σημαντικές αλλαγές μέσα στην αλυσίδα της παραγωγής. Και το ερώτημα είναι πώς παίζετε τότε το παιχνίδι της αριστεράς και της δεξιάς. Για μένα το παιχνίδι της αριστεράς και της δεξιάς παίζεται μόνο με έναν τρόπο. Οι μεγάλες εταιρείες προσπαθούν να φτιάξουν και στο χώρο της υλικής παραγωγής τις αντίστοιχες Google. Την τοπολογία δηλαδή και την αρχιτεκτονική της Google. Και να το πετύχουν αυτό, έτσι, βασίζονται στην επέκταση των δικαιωμάτων ιδιοκτησίας, στις πατέντες, στον κλειστό κώδικα, στις τεχνολογικές εφαρμογές που είναι αποκλειστικά δικές τους και έχουν προνόμια. Και θα δείτε αυτό που βλέπετε σήμερα στην Google να συμβαίνει σε αλυσίδες παραγωγής ολόκληρες. Μπορείτε να σκεφτείτε αν αυτή είναι η τεχνολογική επιλογή που θα αφήσουμε να γίνει ή εναλλακτικά θα κάνουμε κάτι άλλο. Θα αποφασίσουμε ότι η παραγωγή θα πρέπει να γίνεται με διάφανους κανόνες, με διαλειτουργικότητα, ότι οι άνθρωποι θα μπορούν να παίξουν ισότιμα μέσα σε αυτό το παιχνίδι, χωρίς να έχουν ένα κόμπο που τους εξουσιάζει. Και γι' αυτό υπάρχει η ανάγκη για διαφάνεια στην πληροφόρηση, για αποκεντρωμένη λήψη αποφάσεων. Και όλα αυτά δεν μπορούν να γίνουν αν οι υποδομές αυτές δεν είναι ανοιχτές, δεν έχουν ένα σχεδιασμό ανοιχτότητας. Συνεπώς, όλη αυτή η συζήτηση για την ανοιχτότητα και το ελεύθερο λογισμικό δεν είναι ούτε μια συζήτηση που είναι για χτυπημένους κατά κέφαλα hackers, έτσι. Είναι μια συζήτηση που αφορά και θα αφορά τη ζωή σας τα επόμενα χρόνια. Τώρα, επειδή είπαμε να πούμε μερικά πρακτικά πράγματα εδώ πέρα στη σημερινή συνάντηση και μάλλον μακρηγόρησα, συγγνώμη γι' αυτό, Μαρία, έτσι. Υπάρχουν άξονες προεκτικής που μπορούν να χαραχθούν αν έχουμε συνειδητοποιήσει όλα αυτά τα πράγματα. Και αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να πάρουμε την πολιτική απόφαση, τονίζω, ότι η εκπαίδευση, η ελληνική έρευνα, η δημόσια διοίκηση θα πρέπει να γίνουν ένας από τους πρωτοπόρους μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την υιοθέτηση αυτών των δράσεων της ανοιχτότητας. Και δεν μιλάμε για κάτι το οποίο είναι ούτε σούπερ επαναστατικό, ούτε ριζοσπαστικό. Έτσι. Απευθυνόμαστε για πράγματα που είναι πράγματα τα οποία μπορούν να υλοποιηθούν από μια αριστερά η οποία δεν ονειρεύεται στον αέρα, αλλά που βλέπει ένα μακρινό όραμα και βλέπει όλα τα βήματα που πρέπει να κάνεις με σύστημα για να πορευτεί προς αυτό το όραμα. Και αυτά τα πράγματα είναι πράγματα που συμβαίνουν σήμερα μέσα στους κόλπους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έτσι. Έχουν αρχίσει και συμβαίνουν, υπάρχουν δυνάμεις που τα υποστηρίζουν και θα μπορούσε πολιτικά η χώρα μας να επιλέξει να είναι σε αυτή την πρωτοπορία. Και να μπει πιο γρήγορα από τις άλλες χώρες, να υιοθετήσει το διαμορφούμενο νέο υπόδειγμα της παραγωγής, γιατί ούτως ή άλλως έχει ένα συγκριτικό πλεονέκτημα. Δεν έχει μείνει τίποτα όρθιο. Και αν θέλουμε να το γυρίσουμε αυτό στην δημόσια εκπαίδευση, θα έλεγα ότι για τη δημόσια εκπαίδευση η συμβολή της είναι τεράστια. Έτσι. Θα μπορούσαμε λοιπόν να πάρουμε την απόφαση ότι τα αγαθά τα οποία παράγονται μέσα στο δημόσιο σύστημα, το οποίο στην Ελλάδα δεν είναι ιδιωτικό, είναι δημόσιο. Έτσι. Θα πρέπει να γυρίζουν στους πολίτες σαν κοινά, σαν δημόσια αγαθά. Και να πάρουμε την απόφαση ότι ένα μέρος των επενδύσεων, αφού δεν έχουμε αναπτύξει πια όλη αυτή την τεχνογνωσία και είμαστε καινούργοι σε αυτό το κομμάτι, φυσικά θα πρέπει να είμαστε συντηρητικοί, σύμφωνοι. Ας πάρουμε την απόφαση ότι θα μπορούσαμε ένα 10% των επενδύσεων σε οτιδήποτε κάνουμε, στην ανάπτυξη, στην παιδεία, σε οποιαδήποτε βασική δραστηριότητα, ξεκινάει και υιοθετεί αυτή την λογική. Νομίζω ότι αυτό είναι ένας ρεαλιστικός στόχος για το τώρα. Και στα επόμενα χρόνια θα ξανασυζητήσουμε, κοιτάζοντας ποια ήταν η αποτελεσματικότητα χορηγώντας τους πόρους έτσι, και ποια είναι η αποτελεσματικότητα χορηγώντας τους πόρους με τους παλιούς τρόπους. Βέβαια, η ανοιχτότητα δεν είναι πάντα το θέσφατο. Υπάρχουν κομμάτια στην ανοιχτότητα τα οποία έχουν, θα έλεγα πάλι, την αριστερά και την δεξιά οπτική, όπως ο Ιαννός. Ένα τέτοιο παράδειγμα είναι πάρα πολλά αγαθά τα οποία παράγονται από το δημόσιο τομέα και όταν βγαίνουν τελείως ανοιχτά, χήμα δηλαδή, έτσι, μπορούν πολύ μεγάλες επιχειρήσεις να τα πάρουν, να τα εκμεταλλευτούν για να παράγουν δευτερογενή προϊόντα. Εκεί μπορούμε να πάρουμε μια απόφαση. Ποιο είναι το επίπεδο που θέλουμε? Και αυτή η απόφαση βέβαια είναι ωφελημιστικού χαρακτήρα. Έτσι, πώς εμείς τη δική μας παραγωγή θα την κάνουμε να ξυπνήσει? Είναι πολύ πιθανό να θέλουμε αυτά να πηγαίνουν στη μικρομεσαία επιχείρηση χωρίς αντάλλαγμα, για να την ενισχύσουμε. Αλλά σε κάποιον που είναι πάρα πολύ μεγάλος και μπορεί να τους πνίξει όλους, να τους ζητήσουμε να πληρώσει.
Σε αυτό το πλαίσιο, λοιπόν, είναι και αυτός ο τίτλος μιας ιδέας, όχι μιας ιδέας, μιας πολιτικής κατεύθυνσης που έχει προταθεί από τον Μουσέτ Μπάουνς και τον Κωστάκη. Υπάρχει, λένε, το εξής παράδοξο. Το κεφάλαιο διαμορφώνει κοινά και τα μοιράζεται μεταξύ του για να αυξήσει την κερδοφορία. Πραγματικά πάνε τέτοια κοινά. Δεν είναι τυχαίο ότι υιοθέτησαν πολλές επιχειρήσεις στο Linux. Πάρα πολύ μεγάλες επιχειρήσεις, έτσι, όπως η IBM και άλλες. Και η Google, προφανώς. Όλοι οι Google, η Amazon και όλες αυτές τρέχουν πάνω σε Linux, έτσι δεν τρέχουν πάνω σε Windows. Λοιπόν, άρα το παράδοξο, λένε, είναι ότι όσο πιο κομμουνιστική η άδεια, όσο δηλαδή πιο ελεύθερη όπως η άδεια του Richard Stallman, τόσο πιο πολύ, λέει, έτσι, το κεφάλαιο μπορεί και πάει και να εκμεταλλεύεται. Αλλά το πρόβλημα είναι ότι θα πρέπει κάτι να γυρίζει στα κοινά. Δεν μπορεί να εκμεταλλεύεσαι αυτόν τον πλούτο ο οποίος παρήχθη από τη συνεργασία και να μην δίνεις τίποτα πίσω. Έτσι, καταστρέφεις τη συνεργασία και όλη τη δυναμική η οποία κρατάει την κοινωνία μας ενωμένη. Και θα πρέπει, λοιπόν, λίγο, λέει, να σκεφτούμε όχι κομμουνιστικά, αλλά ολίγον σοσιαλιστικά. Να γίνουμε λίγο ρεφορμιστές, δηλαδή. Και να πούμε ότι να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε πώς θα δημιουργήσουμε το κεφάλαιο για τα κοινά. Έτσι. Από τον κομμουνισμό, λοιπόν, του κεφαλαίου. Πώς θα μπορέσουμε εμείς να διαστήλουμε μια στρατηγική ενός κεφαλαίου για την υποστήριξη των κοινών. Και προφανώς ένα κομμάτι των δημοσίων επενδύσεων είναι ένας τρόπος γι' αυτό. Συνεπώς τα πράγματα νομίζω ότι είναι αρκετά ξεκάθαρα, γιατί οποιαδήποτε αλλαγή θέλουμε να κάνουμε στην παραγωγή σε αυτή την κατεύθυνση θα πρέπει να ξεκινήσει από την εκπαίδευση. Άρα η υιοθέτηση του ελεύθερου λογισμικού στη δημόσια εκπαίδευση νομίζω ότι είναι μια προτεραιότητα, εξαιρετικά ρεαλιστική, γιατί ήδη υπάρχουν πάρα πολλές δυνάμεις μέσα στην Ελλάδα, πάρα πολλοί εκπαιδευτικοί που ασχολούνται με αυτό το πράγμα και το εφαρμόζουν ήδη. Υπάρχουν ομάδες που έχουν στήσει τα πράγματα, έχει ξαναγίνει, έτσι, σε πολλά μέρη, υπάρχει τεχνογνωσία, μπορεί να μεταφερθεί και εγώ θα πρόσθετα και σε κάτι άλλο και σε εξαιρετικά κρίσιμες υπηρεσίες του κράτους. Δεν θα ήθελα να ρωτήσω αυτή τη στιγμή και δεν θέλω ούτε να μου απαντήσετε τι κάνει ο στρατός ή η αστυνομία. Και το διάθεση του 10% του προϋπολογισμού της έρευνας για δράσεις ανοιχτότητας. Είναι αξιοπερίεργο, γιατί το Arduino που σας έδειξα πριν, αυτό το μικροκοντρόλερ και ο Raspberry Pi, δημιουργήθηκαν από πανεπιστήμια. Κανένα ελληνικό όμως πανεπιστήμιο δεν έβγαλε ένα τέτοιο προϊόν. Έβγαλε ένα ρομποτικό βραχείο, μια ομάδα που την ξεχάσαμε και τη μαζεύουν οι Κινέζοι τώρα. Έτσι. Και δεν είναι αυτό το παράδειγμα, το έφερα ενδεικτικά. Έτσι. Πολύ ενδεικτικά, γιατί υπάρχουν πάρα πολλά τέτοια παραδείγματα που μπορώ να σας φέρω. Συνεπώς, εγώ σας ρωτάω. Έτσι, από αυτά τα λειψά κονδύλια που γίνεται την έρευνα, σε αυτή την κατεύθυνση, ποιος είναι ο προϋπολογισμός? Έχουν βγει έργα τα οποία έχουν βάλει σαν βασικό χαρακτήρα παραδοτέο της έρευνας ένα ανοιχτό προϊόν? Γιατί όταν θα δώσει ένα τέτοιο ανοιχτό προϊόν στη μικρομεσαία επιχείρηση, η οποία την ελληνική, που είναι, μιλάμε για 2 με 5 άτομα, που δεν έχει την δυνατότητα να κάνει διαδικασίες έρευνας και ανάπτυξης, σε έχει δώσει ένα σχεδόν έτοιμο πράγμα για να ξεκινήσει να κάνει κάτι. Και σε αυτήν την εταιρεία με τα 2 και 5 άτομα, έτσι, μπορούν να προσθέσουν το δικό τη, να πατεντάρουν και ένα μικρό κομματάκι να το βάλουν από πάνω και να βγουν μετά να κάνουν κάτι μέσα στην αγορά. Ένα δεύτερο άξονα που πιστεύω ότι είναι πολύ βασικό και τον προτείνω πραγματικά με όλο το θράσος που έχω, έτσι, σαν έναν άξονα που θα έπρεπε ενδεχομένως να μπορούσε στο μέλλον να προκαλέσει και μια τροποποίηση του νόμου για τα ΑΕΗ, είναι ότι θα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι η παραγωγή των κοινών ανοιχτών εκπαιδευτικών πόρων, και τι εννοώ με αυτό, εννοώ οτιδήποτε από τα φανταστικά πράγματα που μπορούν να παράξουν οι 150.000 εκπαιδευτικοί, οι 15.000 πανεπιστημιακοί και δεν ξέρω εγώ πόσοι άλλοι, συν όλους τους μαθητές τους, γιατί και αυτοί παράγουν, και τους φοιτητές, και τους μεταπτυχιακούς φοιτητές, και τους ερευνητές, όλους αυτούς λοιπόν που είναι το πιο μορφωμένο και δυναμικό κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας, έτσι, αυτά που φτιάχνουν, και ειδικά όταν τα φτιάχνουν με δημόσια χρηματοδότηση, να τα βλέπουμε κι εμείς. Έτσι. Να τα βλέπουν και οι επιχειρήσεις, να τα βλέπουν και οι άνθρωποι. Έτσι. Να βλέπουν τη δουλειά του εκπαιδευτικού που μοχθεί και φτιάχνει σημειώσεις, του διδακτορικού που έκανε διδακτορικές διατριβές. Όχι, δεν γίνονται, δεν λέω ότι δεν γίνονται εν μέρει όλα αυτά τα πράγματα, αλλά γίνονται συστηματικά. Έτσι. Υπάρχει το αρχείο των διδακτορικών διατριβών, υπάρχει το αποθετήριο του τάδε ιδρύματος, πεταμένα όλα γύρω-γύρω. Ψάχτε και βρείτε. Άρα, ένα project το οποίο θα μπορούσαμε να ξεκινήσουμε καταρχάς να θέσουμε σαν στόχο της εκπαίδευσης, σαν αποστολή δηλαδή των ΑΕΗ και των ΤΕΗ της χώρας,
ότι μεταξύ των άλλων στόχων, όπως είναι η προαγωγή της γνώσης, του πολιτισμού, της έρευνας κτλ., να ενταχθεί το χτίσιμο των κοινών ανοιχτών εκπαιδευτικών πόρων και των κοινών πόρων της τεχνολογίας. Να βγουν όλα αυτά που βρίσκονται στα σιρτάρια ανοιχτά στον κόσμο για να μπορέσουν να χρησιμοποιηθούν για τη διαβίου μάθηση, για την εκπαίδευση, για την τεχνολογική πρόοδο. Να αξιολογούνται τα ιδρύματα αν συμμετέχουν σε αυτό το παιχνίδι ή δεν συμμετέχουν. Και με αυτόν τον τρόπο αυτό να αξιολογούνται και τα άτομα. Εκτός από την πατέντα που κάνανε για την πάρτη τους, δώσανε και κάτι στην υπόλοιπη κοινωνία που τους πληρώνει σαν δημόσιους λειτουργούς. Οι δυνατότητες είναι πολλές. Το project αυτό δεν μπορεί να σας φαίνεται φιλόδοξο, αλλά είναι εύκολα υλοποιήσιμο, αρκεί να συντονιστούν όλοι αυτοί οι φορείς που έχουν μαζέψει όλα αυτά τα χρόνια πολύτιμη τεχνογνωσία από πάρα πολλά ιδρύματα, έτσι, το δίκτυο της ΕΔΕΤ, GUNET, οι ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες, η Εθνική Βιβλιοθήκη. Όλοι αυτοί έχουν σήμερα το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης, όλοι αυτοί είναι φορείς και είναι πάρα πολλοί τώρα, δεν θέλω να κάνω επιλεκτικές αναφορές, που έχουν λειτουργήσει τέτοιες δράσεις. Έχουν φτιάξει. Έχουν φτιάξει αποθετήρια, έχουν αποκτήσει τεχνογνωσία και θα μπορούσαμε όλα αυτά να τα μαζέψουμε. Θα πρέπει όμως δύο πράγματα να υπάρχουν σε αυτό το έργο. Δύο πράγματα. Να διασφαλίζεται η διαχρονική καθολική διασφάλιση στους πόρους. Και για αυτόν τον τρόπο και για αυτόν τον λόγο θα έπρεπε να ανακηρυχθούν αυτοί οι πόροι όλοι που δημιουργούνται με δημόσιο χρήμα σαν κοινό των Έλληνων πολιτών, σαν κατεπίστευμα υπέρ των Έλληνων πολιτών και των μελλοντικών γενεών. Πράγμα που ενδεχομένως θα ήθελε μέχρι και ένα διαφορετικό νομικό καθεστώς. Κάτι σαν αυτό που μοιάζει, ας πούμε, για την πολιτιστική κληρονομιά και τα αρχαία, ή για τον Αιγιαλό, ή για το οτιδήποτε. Και θέλει επίσης κάποιες τεχνικές προϋποθέσεις απαράβατες. Πρώτον, ότι όλο αυτό το υλικό θα είναι με ανοιχτά μορφότυπα, για να μην μπορεί να κλείσει, να μην είναι σε ένα ιδιόκτο format. Και φυσικά όλα τα εργαλεία για την ανάπτυξη τέτοιου υλικού και την τέτοια του θα είναι εργαλεία ελεύθερου λογισμικού. Υπάρχουν παραδείγματα, σας είπα πολλά, για το πώς μπορεί να αξιοποιηθεί ο πλούτος αυτός και υπάρχουν καλές πρακτικές και κακές. Ενδεικτικά, για παράδειγμα, ο Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιομηχανικών Βιβλιοθηκών έκανε μια πάρα πολύ ωραία δράση που έκλεισε πέρυσι και δημιούργησε ανοιχτά συγγράμματα. Έτσι, πλήρωσε λοιπόν τους πανεπιστημιακούς. Φτιάξανε e-books, τα ανεβάσανε, είναι εκεί στη βάση, μπορείτε και εσείς να μπείτε εκεί, θα βρείτε 600 βιβλία. Έτσι, 600 βιβλία, κάλυπος λέγεται η δράση. Βρίσκεται 600 πανεπιστημιακά βιβλία, μπορείτε να τα κάτσετε, να τα κατεβάσετε και να τα διαβάσετε. Κάλυπος, ναι. Έτσι λέγεται η δράση. Μα σας είπα, αυτό είναι το πρόβλημα, είναι όλα διασπαρμένα, πρέπει να κάνετε ολόκληρο tour για να τα βρείτε, ενώ θα μπορούσαμε να τα μαζέψουμε. Υπάρχουν αποθετήρια της μέσης και της βάθμιας εκπαίδευσης και καλή δουλειά που έχει γίνει από πολλούς ανθρώπους, αλλά κάπου και αυτή έχει χαθεί στη μετάφραση. Υπάρχουν και κακές πρακτικές. Δυστυχώς, η κακή πρακτική που αναφέρω εδώ είναι από ίσως τα σημαντικότερα ιδρύματα της χώρας. Είναι μια πρακτική που πηγάζει από την Ακαδημία Αθηνών. Πρόκειται για το χρηστικό λεξικό της νεοελληνικής γλώσσας. Είναι ένα λεξικό το οποίο πληρώθηκε από το δημόσιο Κορβανά με 750.000 ευρώ. Και μάλιστα στην Υπουργή Οικονομίας δεν ξέρω ακριβώς για ποιο λόγο. Γιατί κανονικά νομίζω το πολιτισμό, το παιδί, δεν ξέρω ποιος. Τέλος πάντων. Και αυτό το λεξικό δεν υπάρχει για τους πολίτες. Πρέπει να πάνε το αγοράσουν. Έτσι, 50-60 ευρώ πόσο κάνει. Έτσι. Νομίζω μόνο ότι δεν ήταν μια καλή επιλογή αξιοποίηση του δημόσιου πλούτου σε χυμαζόμενα νοικοκυριά. Ναι, το γράφω. Δεν ήθελα να το πω και δυνατά. Έτσι. Λοιπόν, υπάρχει λοιπόν ένα πρόβλημα εδώ πέρα. Έτσι. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω γιατί όταν θα πρέπει να ψάξει ένα λεξικό, το μόνο που σου βγαίνει είναι πάνω του Ιδρύματος Τριανταφυλλίδη. Έτσι. Λοιπόν, υπάρχει λοιπόν ένα λεξικό το οποίο μας πληρώθηκε από εμάς και δεν το έχουμε. Και σκεφτείτε τα παράγωγα έργα από αυτό το λεξικό. Έτσι. Διορθωτές, τους υπολογιστές, ιστορίες, πάρα πολλά παράγωγα έργα που μπορούν να δημιουργηθούν από αυτό το κόρπους. Έτσι. Αυτό είναι ένα κακό παράδειγμα, μια κακή πρακτική αξιοποίηση του δημοσίου πρόγραμμα. Ζωντανά συγγράμματα. Συγγράμματα μπορούμε να αλλάζουμε με τη μορφή των Wikibooks κτλ. Εργαστήρια ανοιχτών τεχνολογιών στην εκπαίδευση. Αλλά και κοινά στην παραγωγή. Σας είπα, υπάρχουν 60 ανοιχτά αυτοκίνητα. Ένα ελληνικό ανοιχτό αυτοκίνητο δεν υπάρχει. Εγώ έχω ακούσει τόσες ομάδες που έχουν φτιάξει. Έχει ξεκινήσει. Τέλεια. Είχαν φτιάξει. Του έδωσε κανένα σημασία. Τελείωσε εκεί. Πολύ ωραία. Σκεφτείτε λοιπόν το δυναμικό για το πώς θα μπορούσε να ξαναρχίσει την επαναβιομηχάνηση της χώρας αξιοποιώντας τέτοιες εναλλακτικές στρατηγικές.
Και δεν είναι μόνο εκεί, είναι και στον αγροτικό τομέα. Πάρα πολλά πρέπει να συζητήσουμε για τους πόρους μας, τη βιοποικιλότητα κτλ. Και ερχόμαστε σήμερα και μιλάμε για δίκαιη ανάπτυξη, αλλά δυστυχώς είμαστε πια πάρα πολύ επιφυλακτικοί. Έχουμε δει τα νούμερα να ανεβαίνουν και ζήσαμε δεκαετίες, και εγώ προσωπικά σας λέω, έζησα δεκαετίες που τα νούμερα ευμερούσαν, αλλά εγώ δυσημερούσα. Έτσι. Και για να μιλήσουμε για τη δίκαιη ανάπτυξη, θα πρέπει να μιλήσουμε και για τους νέους δίκαιους δείκτες αξιολόγησης. Δείκτες αξιολόγησης της πορείας της οικονομίας που θα παίρνουν στο επίκεντρό τους τον άνθρωπο, έτσι, και όχι την ποσότητα των συναλλαγών που συμβαίνουν στην οικονομία. Θα πρέπει να εξασφαλίζουν την ασφάλεια και το σεβασμό στους πολίτες, που θα πρέπει να οδηγούν σε μια στρατηγική οικονομικής δημοκρατίας και όχι συγκέντρωσης. Γιατί ας μην ξεχνάμε, η αριστερά πάντα έβαζε το ζήτημα, έτσι, των σχέσεων ιδιοκτησίας και δημοκρατίας μέσα στη διαδικασία της παραγωγής. Και σήμερα που πάμε σε ένα μετασχηματιστικό υπόδειγμα που δίνει περισσότερη δυνατότητα να δημιουργηθούν μικροί κόμβοι συνεργασίας, η οικονομική δημοκρατία έχει και μια τεχνολογική βάση μέσα στα καταρρευμένα δίκτυα. Και τέλος, η δίκαιη αυτή ανάπτυξη πρέπει να είναι μια διαφορετική ανάπτυξη. Μπορεί να βασίζεται στην αύξηση του όγκου παραγωγής. Θα πρέπει να βασίζεται, έτσι, σε τι, στο σεβασμό πρώτα απ' όλα του φυσικού περιβάλλοντος. Δεν θα πρέπει να δυναμητίζει το φυσικό περιβάλλον και θα πρέπει να δίνει ευημερία στους ανθρώπους. Και υπάρχει σήμερα η συζήτηση για την κυκλική οικονομία. Αριστερή και δεξιά είναι η κυκλική οικονομία, σας το λέω τώρα. Και η δεξιά της πλευρά ποια είναι? Η δεξιά της πλευρά είναι πραγματικά η δεξιά πλευρά. Δηλαδή, υπάρχουν αυτοί που μιλάνε για την κυκλική οικονομία, αλλά δεν θέλουν καθόλου αυτός ο όγκος των συναλλαγών και των transactions να μειωθεί. Θέλουν η αλυσίδα να γίνει ακόμα πιο γρήγορη, για να επιταχυνθούν οι ανταλλαγές και τα κέρδη, γιατί μπορεί να υπάρχουν αν η αγορά δεν λειτουργεί σε full speed, έτσι. Άρα, πρέπει η ανακύκλωση και οι πρώτες ύλες να επιληθεί το πρόβλημα στο επίπεδο της ανακύκλωσης και των πρώτων υλών. Και υπάρχει, κατά τη γνώμη μου, η αριστερή πλευρά της κυκλικής οικονομίας. Η αριστερή πλευρά της κυκλικής οικονομίας λέει ότι το κόλπο είναι να μειώσουμε την αγορά, να έχουμε αγαθά τα οποία είναι πιο μακράς διάρκειας, ικανοποιούν τις ανάγκες, σέβονται τον καταναλωτή, δεν είναι όπως η τηλεόραση που την αγόρασε και σου έκαψε τον πυκνωτή σε 3 χρόνια και την πέταξες γιατί δεν μπορείς να τα αλλάξεις, έτσι, όπως κάτι κινητά τηλέφωνα τα οποία δεν επισκευάζονται καν, τα δίνεις πίσω και τα κάνουν παλιοσίδερα. Έτσι, αλλά το κλειδί για μας, για να σεβαστούμε, να κάνουμε μια οικονομία που θα σεβαστεί το περιβάλλον, είναι να παρεμβούμε στο επίπεδο του σχεδιασμού, της παραγωγικής ανακατασκευής, της επαναχρησιμοποίησης. Και αυτό μπορεί να γίνει αν υιοθετήσουμε τη λογική της ανοιχτότητας και του αρθρωτού σχεδιασμού και δημιουργώντας πραγματικά με έξυπνο τρόπο σχεδιασμένα προϊόντα, τα οποία μπορούν να τραβήξουν μια πολύ μεγάλο κύκλο ζωής και επαναχρησιμοποίησης. Και όλα αυτά μπορούν να βοηθηθούν αν είχαμε μια πολιτική στις δημόσιες προδημήθειες που καταρχάς εξασφάλιζαν ανοιχτές προδιαγραφές, σταθερούς κανόνες, ανοιχτά πρότυπα. Και να φανταστούμε μια οικονομία στην οποία θα μπορούμε να σχεδιάζουμε παγκόσμια, μοιραζόμενοι μεταξύ μας τις γνώσεις που συσσωρεύονται και να κατασκευάζουμε τοπικά. Ευχαριστώ πολύ, συγγνώμη για την κατάκτηση χρόνου.